Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε καθοδόν προς τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Και οι εορτές της Εκκλησίας μας δεν καθορίστηκαν τυχαία, αλλά έχουν άμεση σχέση με τη δική μας τη ζωή. Είναι μνήμες και μαρτυρίες αλήθειας και ζωής. Και το ερώτημα που γεννιέται είναι πόσο εμείς καταλαβαίνουμε αυτές τις γιορτές, πόσο συνειδητοποιούμε ότι όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού είναι σταθμοί της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας, μας αφορούν άμεσα και προσωπικά. Και τούτο γιατί ο Χριστός δεν είναι μόνο ο τέλειος Θεός, αλλά είναι και ο τέλειος άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν αφορά τη ζωή του Χριστού, αφορά τη ζωή του ανθρώπου. Ό,τι συμβαίνει στο Χριστό, έχει άμεση προέκταση στη δική μας τη ζωή. Και το έργο της Εκκλησίας και των ποιμένων της είναι να προσπαθούν να φανερώσουν τις διαστάσεις αυτών των γεγονότων μέσα στην προσωπική μας ζωή και ιστορία. Έτσι λοιπόν, σε λίγες μέρες, εορτάζουμε το μεγάλο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, τα Χριστούγεννα, τη γέννηση του Χριστού. Άραγε αυτή η γιορτή, τι αποτελεί για μας σήμερα? Είναι απλά μια γιορτή που την περιμένουμε και που θα περάσει χωρίς καλά-καλά να την καταλάβουμε? Και ή ακόμα πόσο συνειδητοποιούμε ότι αυτή η γιορτή έχει μηνύματα να μας δώσει σε ό,τι αφορά εμάς σήμερα και όχι κάποιους ανθρώπους σε κάποια εποχή? Άλλωστε, τούτες στις μέρες θα ακούσουμε «Σήμερον ο Χριστός εν μιθλέμ γεννάται εκ Παρθένου». Και το θέμα είναι πόσο εμείς σήμερα μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι ένα γεγονός που συνέβη κάποτε, αλλά ένα γεγονός που συμβαίνει σήμερα και που καλούμεθα και εμείς σήμερα να το ζήσουμε. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη σημασία αυτής της γιορτής, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Από την αρχή της ιστορίας. Και η αρχή της ιστορίας είναι η αγάπη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο Τριαδικός Θεός, ο οποίος είναι η αρχή, η αιτία, το νόημα και το τέλος των πάντων. Είναι εκείνος που είπε και έγιναν τα πάντα, αυτός που ενετήλατο και εκτίστησαν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μας λέει ότι έχει αγάπη, αλλά ότι είναι αγάπη. Είναι δηλαδή κοινωνία προσώπων. Και ακριβώς επειδή ο Θεός είναι αγάπη, σε αυτή την αγαπητική κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, θέλει να καλέσει κι άλλα πρόσωπα συμμέτοχα αυτής της αγάπης. Όπως θα λέγαμε στα ανθρώπινα δεδομένα, ένα παιδί φυσιολογικά είναι καρπός της αγάπης των γονιών του, όπως δύο άνθρωποι που αγαπιούνται και τελειώνουν την αγάπη τους μπολιάζοντάς την με τον πόλη του Θεού. Θέλουν σε αυτή την όμορφη κοινωνία του γάμου τους, της αγάπης τους, να έχουν συμμέτοχους τα παιδιά τους. Έτσι ακριβώς ο Θεός, που είναι αγάπη, δημιουργεί στην αρχή τους αγγέλους και μετά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, η αιτία της δημιουργίας μας είναι η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Τριαδικός Θεός μας καλεί να ζήσουμε μαζί Του, στη δική Του κοινωνία. Από την αρχή μας βάζει στον Παράδεισο, και Παράδεισος δεν είναι τόσο πολύ ένας τόπος, όσο ένας τρόπος ζωής. Είναι το να ζεις μαζί με το Θεό, να μετέχεις τη ζωή Του, να συναναστρέφεσαι μαζί με το Θεό. Και ταυτόχρονα, ο Θεός που είναι αγάπη, φανερώνει στον άνθρωπο τα σύνορα της ζωής, που όταν τα διαβεί, εκεί τον περιμένει ο θάνατος. Ποια είναι τα σύνορα της ζωής? Ο Θεός είναι.
Αν ο άνθρωπος δοκιμάσει να αυτονομηθεί από το Θεό, να χωριστεί από το Θεό, τον περιμένει ο θάνατος. Δεν υπάρχει ο θάνατος εαυτού αυτού. Είναι η κατάσταση αυτής της αποξένωσης, αυτής της αυτονομίας. Όπως το χέρι μας, άμα το αποσπάσουμε από το υπόλοιπο σώμα νεκρώνεται, όπως το κλαδί άμα το κόψουμε από το δέντρο ξεραίνεται, γιατί ακριβώς αυτός είναι ο φυσιολογικός χώρος της ζωής του, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου. Θα λέγαμε πολύ απλά ένα από τα υλικά που δημιουργήθηκε. Πότε ο άνθρωπος έγινε ψυχή ζώσα? Όταν ο Θεός εμεθύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος, γίνεται πρόσωπο από τη στιγμή που μετέχει στη ζωή του Θεού. Έτσι πλέον γι' αυτό ο Θεός τον πληροφορεί ότι την ημέρα που θα δοκιμάσεις να φας από τον καρπό αυτού του δέντρου θα πεθάνεις. Δεν τον απειλεί ο Θεός τον άνθρωπο. Απλά του φανερώνει ότι δεν υπάρχει ζωή έξω από το Θεό. Όταν λέτε στο μικρό σας το παιδί, παιδί μου, μη δοκιμάσεις να πηδήξεις από την ταράτσα, γιατί αν πηδήξεις θα σκοτωθείς. Δεν απειλείτε να το σκοτώσετε, αλλά τον ενημερώνετε για τη φυσική τάξη των πραγμάτων, ότι η βαρύτητα θα τον οδηγήσει κάτω, έτσι ακριβώς. Και όπως όταν ένας άνθρωπος αγνοήσει αυτή την αλήθεια και δοκιμάσει να πηδήξει για να πετάξει ψηλά, πέφτει και συντρίβεται, έτσι και ο άνθρωπος δοκίμασε να αυτονομηθεί από το Θεό. Δοκίμασε να θεωθεί, αλλά χωρίς το Θεό. Αυτή ήταν η παγίδα που του έστησε ο διάβολος. Και έχει σημασία να συνειδητοποιήσουμε αυτή την παγίδα, γιατί δεν είναι παγίδα για τον πρώτο άνθρωπο, αλλά για τον κάθε άνθρωπο. Τι υπόσχεται, ποιο τέλος δίνει ο Θεός στον άνθρωπο? Τον δημιουργεί κατ' εικόνα και καθομοίωση. Τον καλεί δηλαδή να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής, να θεωθεί. Τι του υπόσχεται ο διάβολος? Το ίδιο τέλος, τη θέωση, αλλά με άλλο δρόμο. Το χωρισμό από το Θεό, την αυτονομία από το Θεό. Την ημέρα του λέγει που θα φάσα τον καρπό αυτού του δέντρου, δηλαδή που θα αγνοήσεις το θέλημα του Θεού, θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα γίνεις και εσύ Θεός. Και πείθεται ο άνθρωπος και δοκιμάζει να αυτονομηθεί και αντί πλέον να σωθεί, αντί να θεωθεί, πέφτει από το επίπεδο της Θείας Ζωής στο επίπεδο του πόνου, της φθοράς, της αρρώστιας και τελικά του θανάτου. Δικαιολογημένα η Εκκλησία μας ονομάζει την αμαρτία του πρώτου ανθρώπου πτώση, γιατί ήταν πτώση από το επίπεδο της Θείας Ζωής στο επίπεδο του θανάτου. Και έτσι πλέον αρχίζει μεγάλη περιπέτεια του ανθρώπου. Δεν θέλησε να θεωθεί δια του Θεού και τελικά απέτυχε. Μέσα του βέβαια υπάρχει ο πόθος και η λαχτάρα. Και δοκιμάζει ο άνθρωπος σε μια μακρότατη πορεία να ξαναβρει το Θεό. Έφτιαξε θρησκείες, φιλοσοφίες, οργάνωσε πολλά συστήματα σε μια προσπάθεια να γίνει Θεός. Αλλά η προσπάθεια αυτή απέβει άκαρπη. Ο άνθρωπος τελικά δεν μπόρεσε να θεωθεί. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο έβλεπε πόσο μάταια ήταν η προσπάθειά του. Έφτασε πολύ κοντά στην αλήθεια, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στο κέντρο της αλήθειας. Κατάλαβε πολλά πράγματα, αλλά δεν μπόρεσε να γνωρίσει και να κοινωνήσει με το Θεό. Δεν επρόκειτο για μια ηθική παράβαση, αλλά για μια διαφθορά της ανθρώπινης φύσης. Και έτσι ο άνθρωπος, και να θέλει να σωθεί, δεν μπορεί να σωθεί. Έφτασε στο τελευταίο σκαλοπάτι της ωριμότητας, να νιώσει ότι με το Θεό δεν μπορεί παρά να αναζητήσει
να γίνει κοινωνός της ζωής του. Αυτά είναι τα αρχαία μυστήρια. Η αίσθηση των ανθρώπων ότι αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος δεν απλά να πιστεύει στην ύπαρξη κάποιου Θεού, αλλά να συναντήσει αυτό το Θεό, να κοινωνήσει με τη δική του τη ζωή. Και το αποτέλεσμα, μάταιο. Και έρχεται κάποια στιγμή που σε όλο τον αρχαίο κόσμο συνειδητοποιείται η αδυναμία της αυτοσωτηρίας. Ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με τις δικές του δυνάμεις. Και στη δική μας, την ελληνική παράδοση, υπάρχει μια αρχαία τραγωδία η οποία με τον πιο εκπληκτικό τρόπο ζωγραφίζει αυτήν ακριβώς την κατάσταση. Δηλαδή την αδυναμία της αυτοσωτηρίας. Είναι η περίφημη τραγωδία του Αισχύλου «Ο Προμηθέας Δεσμότης». Ο Προμηθέας έχει, σύμφωνα με την τραγωδία, έχει κλέψει από τους θεούς το ιερόν πυρ και έχει καταδικαστεί πλέον να είναι δεμένο στον Κάφκασο και εκείνα έρχεται να πτηνώ και να του τρώει το σηκώτι. Πρέπει να γίνει τελείως καλά για να μπορέσει μόνος του να σπάσει τις αλυσίδες. Αλλά εκεί που πάει να γίνει, ένα πτηνό ξανάρχεται, του ξανατρώει το σηκώτι και το μαρτύριο του συνεχίζεται για χρόνια, για χρόνια, για χρόνια, για χρόνια. Κάποια στιγμή περνάει από τον τόπο του μαρτυρίου και του βασανισμού ο Ερμής και βλέποντας τον Προμηθέα σε αυτή την κατάσταση του λέει ένα προφητικό θα έλεγα λόγο: «Ποτέ δεν θα πάρουν τέλος τα δεινά σου, εκτός αν ο Θεός σε λυπηθεί και στείλει κάποιο δικό του να σε σώσει». Ή, όπως είπε ένας άλλος σοφός αρχαίος, «εκτός αν Θεός της διάδοχος των σών πόνων φανεί». Τι εκφράζουν τα λόγια του Ερμή? Τη συνειδητοποίηση του αρχαίου κόσμου ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν θα προέλθει από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ότι η σωτηρία του ανθρώπου θα έρθει μόνον από το Θεό. Και όταν πια ο κόσμος έχει οριμάσει, τότε θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Αν προσέξετε τα Χριστούγεννα στο αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζετε, θα ακούσετε ακριβώς να λέει: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού». Ποιο ήταν το πλήρωμα του χρόνου? Τι σημαίνει πλήρωμα του χρόνου? Τον κατάλληλο καιρό. Ποιος ήταν ο κατάλληλος καιρός? Ο καιρός που οι άνθρωποι κατάλαβαν την αδυναμία να σωθούν με τις δικές τους δυνάμεις. Και τότε τι γίνεται? Τότε ο Θεός κλείνει τους ουρανούς και κατεβαίνει στη γη. Τότε ο Θεός λυγίζει τους ουρανούς και έρχεται στη γη. Οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να ανεβούν στο Θεό. Τώρα ο Θεός κατεβαίνει για να συναντήσει τους ανθρώπους. Και αυτή η κίνηση του Θεού είναι αποτυπωμένη σε όλους τους ναούς μας. Δεν είναι τυχαίο που η Ορθόδοξη Εκκλησία έτσι κτίζει τους ναούς, με αυτή την προς τα κάτω κίνηση. Ο Τρούλος, τα Τόξα, τα πάντα, οι κόγχες, τι δηλώνουν? Την κάθοδο του Θεού, την προς τα κάτω κίνηση. Ο Θεός κατέρχεται. Κατέρχεται για να συναντήσει τον άνθρωπο. Και έτσι πλέον φτάνουμε στα Χριστούγεννα. Τότε που ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου. Τότε που ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία του κόσμου. Τότε που ο Θεός μπαίνει μέσα στο χρόνο του ανθρώπου. Τι έγινε τα Χριστούγεννα? Ο Λόγος σάρξε γένετο. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έρχεται να προσλάβει την ανθρώπινη φύση μας. Με ποιο τρόπο? Εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Υπάρχει ένα πρόσωπο που ετοιμάζεται από αιώνων και γενεών, που το προφητεύουν οι προφήτες. Ένα πρόσωπο που ετοιμάζεται μένοντας από τα 3 μέχρι τα 15 του χρόνια
στα Άγια των Αγίων και είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή που γίνεται τιμιωτέρα των Χερουβίν και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Αυτή που είναι καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών, πιο καθαρή από τις ακτίνες του ήλιου. Αυτή θα γίνει η σκηνή του Θεού και Λόγου, στην οποία θα κατοικήσει ο άπειρος Θεός και θα κάνει τον ψαλμοδό να εκπλήσεται. Ο αχώρητος παντί, ως εχωρήθη εν γαστρή, ο εν κόλπης του πατρός, ως εν αγκάλες της μητρός, και θα συμπληρώσει. Πάντως, ως είδεν, ως ηθέλησε και ως ηβδόκησε. Ότι αυτό το μέγιστο θαύμα είναι του Θεού θέλημα, είναι του Θεού ευδοκία, είναι του Θεού δύναμης. Είναι αυτά τα αδύνατα παρανθρώπης που είναι δυνατά παρά το Θεό. Και έτσι πλέον άνθρωπος εγένετο ο Θεός. Γιατί όμως άνθρωπος εγένετο ο Θεός, και οι πατέρες της Εκκλησίας μας απαντούν. Είναι αθεόν τον Αδάμ απεργάσιται. Για να κάνει Θεό τον άνθρωπο. Πόσο όμορφα το λέει στους στίχους του ακαθίστου ύμνου. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, γιατί θέλησε να τραβήξει ψηλά εκείνους που θα τον δοξάζουν ως τον Υιό και Λόγο του Θεού τον ενανθρωπίσαντα. Έτσι λοιπόν ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία του κόσμου. Και πώς μπαίνει? Σαν ένα βρέφος, σαν ένα αδύνατο μωρό. Γιατί μπαίνει έτσι? Από σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός μας πήρε από την αρχή στα σοβαρά που μας έπλασε. Μπορεί εμείς να μην τον πήραμε, εκείνος μας πήρε. Μας έπλασε ελεύθερους. Μας έδωσε την εξουσία να του πούμε όχι. Και σεβάστηκε την εξουσία μας. Και ακόμα και τώρα που έρχεται, πάλι σέβεται την ελευθερία μας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει κάπου ότι όσοι έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Δεν είπε μας έκανε παιδιά του Θεού, είπε μας έδωσε την εξουσία να γίνουμε παιδιά του Θεού. Την δυνατότητα δηλαδή. Δεν μας κάνει με το ζόρι. Το είπαμε προηγουμένως. Πρώτα και να θέλαμε δεν μπορούσαμε. Τώρα, δηλαδή πότε τώρα, μετά την ενανθρώπιση, αν θέλουμε μπορούμε να γίνουμε τέκνα του Θεού. Και κατά συνέπεια κληρονόμοι Ιησού Χριστού. Και να κληρονομήσουμε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Αξίζει να προσέξουμε το πώς και το γιατί της Θείας ενανθρωπίσεως. Δεν μας κατήργησε σαν ανθρώπους. Θα μπορούσε ο Θεός να μας πει: σας έπλασα, σας έδωσα προορισμό και νόημα και εσείς αποτύχατε. Σας καταργώ λοιπόν. Θα εξαφανιστεί αυτό το γένος των ανθρώπων. Θα δημιουργήσω καινούριον άνθρωπο. Όχι. Αλλά τι κάνει? Ενώ δεν καταργεί το ανθρώπινο πρόσωπο, έρχεται να ανακαινήσει την ανθρώπινη φύση. Προσλαμβάνει λοιπόν αυτό που έχουμε κοινό όλοι μας. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι ο άνθρωπος έτσι υπάρχει. Και όταν λέμε άνθρωπο εννοούμε δύο πράγματα. Αυτό που έχουμε κοινό όλοι μας, την ανθρώπινη φύση μας. Είμαστε όλοι το ίδιο άνθρωποι, αλλά και ο καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό, μοναδικό, ανεπανάληπτο πρόσωπο. Έχουμε λοιπόν μία κοινή ανθρώπινη φύση, η οποία όμως υπάρχει σε πολλά ανθρώπινα πρόσωπα. Θα μου πείτε γιατί είμαστε έτσι? Γιατί έτσι είναι το καλούπι μας. Έτσι είναι ο Θεός κατ' εικόνα του οποίου πλαστήκαμε. Πώς είναι ο Θεός?
ένας κατά την ουσία και τη φύση και τριαδικός κατά τις υποστάσεις. Η μία θεία φύση υποστασιάζεται σε τρία πρόσωπα. Τι είμαστε εμείς? Κατ' εικόνα του Θεού. Έτσι λοιπόν και σε μας η μία ανθρώπινη φύση υποστασιάζεται σε πολλά πρόσωπα. Τα τρία πρόσωπα συγκροτούν την αγαπητική κοινωνία της Αγίας Τριάδος. Τα πολλά ανθρώπινα πρόσωπα καλούνται να συγκροτήσουν την αγαπητική κοινωνία της Εκκλησίας. Τα τρία πρόσωπα αλληλοπεριχωρούνται, μας λέει η Εκκλησία μας. Δηλαδή, χωρούν το ένα μαζί με το άλλο, χωρίς το ένα να αισθάνεται απειλή το άλλο. Και εμείς που αυτό είναι το καλούπι μας, καλούμεθα λοιπόν να χωρέσουμε ο ένας δίπλα στον άλλον και να είναι ο διπλανός μας η χαρά μας. Να είναι ο διπλανός μας η αγάπη μας και όχι η κόλασή μας. Έτσι λοιπόν καλούμεθα να ζήσουμε. Αυτή την αλήθεια την τραυματίσαμε με την πτώση μας. Και τώρα ο Χριστός έρχεται να μας δώσει τη δυνατότητα. Προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Γιατί? Για να την θεραπεύσει. Και γι' αυτό λέει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Ό,τι δεν προσλαμβάνει ο Θεός δεν θεραπεύεται. Προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας. Ξέρετε με τι μοιάζουν τα Χριστούγεννα. Τι έκανε ο Θεός τα Χριστούγεννα? Μπόλιασε την ανθρώπινη φύση με το θεϊκό μπόλι. Γιατί μπολιάζουμε τα δέντρα? Γιατί μπολιάζουμε τα λουλούδια? Για να μας δώσουν καλύτερη ποιότητα καρπών. Να μας δώσουν καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Και τι είναι το μπόλιασμα? Σε αυτό το παλιό κορμό που κάνει τους κακούς καρπούς, ερχόμαστε και μπολιάζουμε ένα καινούριο μπόλι. Χαράζουμε, βάζουμε το μπόλι, κόβουμε όλο το από πάνω και από εκεί πλέον θα βγει ένα καινούριο φυτό που θα μας δώσει καινούριους καρπούς καλύτερης ποιότητας. Αυτό λοιπόν έκανε ο Θεός. Ήρθε και μπόλιασε την ανθρώπινη φύση μας με το θεϊκό του μπόλι, για να μπορέσει στη συνέχεια αυτή η ανθρώπινη φύση, η θεανθρώπινη πλέον μετά τα Χριστούγεννα, να ανθίσει το άνθος της Αναστάσεως και να καρπίσει τον καρπό της ζωής. Της ζωής πλέον που έχει νικήσει το θάνατο. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας πλησιάζει με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού. Όπως το είπαμε και προηγουμένως, πρώτα και να θέλαμε δεν μπορούσαμε. Τώρα, εάν θέλουμε, μπορούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας για τα Χριστούγεννα, ονομάζει το γεγονός αυτό το πάντων κενών κενότατον. Το μόνον κενών υπό τον ήλιον. Δηλαδή, το πιο καινούριο από όλα τα καινούρια. Το μόνο αληθινά καινούριο κατά τον ήλιο. Γιατί το λέει το μόνο αληθινά καινούριο? Σε λίγες μέρες, μετά τα Χριστούγεννα, ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε έναν καινούριο χρόνο, έτσι τον λένε. Αλλά έχετε σκεφτεί κάτι? Γιατί αυτός ο χρόνος θα είναι καινούριος? Τι θα αλλάξει στον χρόνο? Η αλλαγή και μόνο ενός αριθμού σημαίνει ότι ο χρόνος θα γίνει καινούριος? Άλλωστε, μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα, τι είναι ένας ακόμη χρόνος? Είναι ένα ακόμα βήμα προς το τέλος. Αν κάποιος μας έλεγε ότι αυτή η χρονιά που έρχεται, που την περιμένουμε με χαρά, θα είναι η τελευταία της ζωής μας, θα πανηγυρίζαμε? Θα χαιρόμασταν? Ή θα λέγαμε αμάν και να μην έρθει? Ακριβώς λοιπόν, ο χρόνος δεν είναι καινούριος. Είναι παλιός. Το ποτάμι του χρόνου που κυλάει στο θάνατο. Γιατί όμως τα Χριστούγεννα είναι το πιο καινούριο από όλα τα πράγματα? Γιατί ακριβώς το μόνο αληθινά καινούριο μέσα στο χρόνο είναι η είσοδος του Θεού.
Τα Χριστούγεννα ο Θεός μπήκε μέσα στο χρόνο και ανέστρεψε την πορεία του χρόνου. Τώρα πλέον το ποτάμι του χρόνου δεν κυλάει στο θάνατο, αλλά εκβάλλει στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς τα Χριστούγεννα είναι η μοναδική αρχή του χρόνου. Είναι η πραγματική αρχή του νέου χρόνου. Γιατί μόνον τότε ο χρόνος αλλάζει νόημα και περιεχόμενο, όπως και ο χώρος. Έτσι λοιπόν, η είσοδος του Χριστού μέσα στο χρόνο είναι η μοναδική νέα αρχή. Και κανονικά θα έπρεπε τα Χριστούγεννα να είναι συμβολικά η αρχή ενός καινούριου χρόνου, που βέβαια δια του Χριστού μας δόθηκε η δυνατότητα να τον κάνουμε όντως καινούριο και να μην τον αφήνουμε να είναι ακόμα πιο παλιός από τους παλιούς. Γιατί όταν μέσα στο χρόνο ο άνθρωπος συνεχίζει μια πορεία πτώσεως, μια πορεία γεμάτη πάθη, μια πορεία γεμάτη κακίες, τότε γιατί είναι καινούριος ο χρόνος? Και δυστυχώς πρέπει να το πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα μαλλιά τους άσπρισαν και είναι το ίδιο ανάποδοι όπως τα νιάτα τους. Τι καινούριο ήρθε στη ζωή αυτών των ανθρώπων? Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανίκανοι να χαρίσουν το χαμόγελο ακόμα στα ίδια τους τα παιδιά. Ποιο είναι το καινούριο που υπάρχει στη ζωή αυτών των ανθρώπων? Ακριβώς λοιπόν, όσες ευχές και να δώσουμε, ο χρόνος δεν γίνεται καινούριος. Πότε ο χρόνος γίνεται καινούριος? Όταν μετατραπεί σε καιρό σωτηρίας. Και πότε γίνεται καιρό σωτηρίας? Όταν ο άνθρωπος εκμεταλλευτεί το χρόνο που ο Θεός του δίνει για να βάλει μέσα στο χρόνο το Θεό. Ποιο χρόνο όμως? Το δικό του χρόνο. Το χρόνο της δικής του προσωπικής ζωής και ιστορίας. Εάν μέσα σε αυτό το χρόνο και σε οποιαδήποτε στιγμή του ο άνθρωπος βάλει το Θεό, τότε είναι η καινούργια του αρχή. Και τότε ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί να μιλάει για τον νέο χρόνο της ζωής του. Όταν ο Θεός μπήκε μέσα στον χρόνο, τον έκοψε στη μέση. Μιλάμε για προ-Χριστού, μιλάμε για μετά-Χριστόν. Αλλά αυτό όμως δεν αφορά μόνο την ιστορία γενικά. Αφορά την προσωπική ιστορία του καθενός μας. Και αν ο Χριστός μπει στο χρόνο της δικής μας της ζωής, τότε και μόνον τότε μπορούμε να μιλάμε για τον νέο άνθρωπο. Ο Χριστός για τους πατέρες της Εκκλησίας είναι ο νέος Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ είναι εκείνος που έπεσε και που με την πτώση του συμπαρέστηκε την ανθρώπινη φύση μας. Και εδώ αν θέλετε να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική διάκριση, η οποία μάλιστα διαφοροποιεί την ορθόδοξη πίστη και θεολογία από τους αιρετικούς και τους παπικούς. Δεν κουβαλάμε εμείς απάνω μας το προπατορικό αμάρτημα, και όσοι το λένε αυτό δεν ξέρουν τι λένε. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την αμαρτία του Αδάμ. Εμείς κληρονομήσαμε την αρρωστημένη φύση του. Δεν έχουμε εμείς ενοχή γιατί ο Αδάμ αμάρτησε, ώστε να χρειαστεί να προσφέρουμε ξυλαστήρια θυσία το Χριστό. Αλλά ο Αδάμ, πέφτοντας σαν οργενάρχης των ανθρώπων, τους έδωσε κληρονομικά αυτό που πλέον είχε. Και τι είχε μέσα του? Τη φθορά, τον πόνο και το θάνατο. Αυτό έδωσε ο Αδάμ. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε κανένα βάρος και καμία ενοχή. Έχουμε όμως κληρονομήσει την αρρωστημένη φύση που μας κληρονόμησε.
όπως μερικές φορές ακούμε για μερικές ασθένειες, ότι είναι κληρονομικές. Έτσι λοιπόν εδώ η πεπτοκή ανθρώπινη φύση κληρονομήθηκε από τον Αδάμ, εμείς την έχουμε δια της φυσικής γεννήσεως, αλλά όχι τη δική του ενοχή. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να γίνουμε μέλη μιας καινούργιας ανθρωπότητας. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, ο γενάρχης της καινούργιας ανθρωπότητας. Και ποια είναι αυτή η καινούργια ανθρωπότητα? Η Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός γίνεται ο νέος Αδάμ. Τώρα ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, μπορεί να μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Μπορεί να γίνει μέλος αυτής της νέας ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος με τη σάρκωση του Θεού απέκτησε τη δυνατότητα να είναι πια εκείνος φοβερός απέναντι στο θάνατο και στο διάβολο. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να σας αναφέρω ένα περιστατικό που συνέβη πριν από λίγα χρόνια στη Μονή του Οσίου Δαβίδ, όταν ακόμα ζούσε ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Ιάκωβος. Είναι Σάββατο μετά τα Χριστούγεννα. Την Παρασκευή μετά τα Χριστούγεννα το βράδυ έχει γίνει η κουρά ενός νέου μοναχού. Έχω πάει στο μοναστήρι με μια μεγάλη παρέα νέων παιδιών, που είναι φοιτητές οι περισσότεροι, και που πολύ αγαπούσαν το μοναστήρι και επιθυμούσαν πάντοτε να συναντούν τον γέροντα. Ανεβαίνουμε λοιπόν από την Παρασκευή, γίνεται η κουρά του μοναχού, καθόμαστε το βράδυ εκεί για να λειτουργηθούμε την επομένη, Σάββατο μετά τα Χριστούγεννα. Όμως την επομένη, μέσα στη Θεία Λειτουργία, διαπιστώνεται η ύπαρξη τριών δαιμονισμένων ανθρώπων. Ήδη στο διάστημα της Θείας Λειτουργίας, οι εκδηλώσεις τους, ανάλογα με τις στιγμές της Θείας Λειτουργίας, είναι έντονες. Κάποια στιγμή η Θεία Λειτουργία φτάνει προς το τέλος. Είναι πρόθεσή μου να μιλήσω στα παιδιά και στον κόσμο. Τους λέω λοιπόν, σήμερα αδελφοί μου, είναι Σάββατο μετά τα Χριστούγεννα. Αυτή η φράση όμως δεν προσδιορίζει το χρόνο, αλλά τον τρόπο της ζωής. Σάββατο μετά τα Χριστούγεννα σημαίνει ζωή μετά τα Χριστούγεννα. Και ζωή μετά τα Χριστούγεννα, μετά τη γέννηση του Χριστού, σημαίνει ζωή μαζί με τον Χριστό. Τα τελευταία αυτά λόγια τα ακολουθεί μια έκρηξη των δαιμονίων. Ποιος θα πιστεύει ρε αυτά που λες? Ποιος θα πιστεύει ρε αυτά που λες? Εμάς ρε ακούνε όλοι σήμερα. Δική μας εποχή είναι. Και βέβαια όχι στον τόνο που σας τα λέω, αλλά σε πολύ πιο άγριο τόνο. Βλέποντας αυτή την αντίδραση, συνεχίζω να λέω. Ο άνθρωπος, αυτό που σας είπα μόλις προηγουμένως, μετά τη γέννηση του Χριστού απέκτησε τη δυνατότητα να γίνει πιο δυνατός και από το θάνατο και από το διάβολο. Και τότε και τα τρία εν χορό φωνάζουνε «Σκάσε ρε». Συνεχώς. Και θα έλεγα, γιατί άραγε να σκάσω? Γιατί αυτή η αλήθεια που αποκαλύπτεται καίει το διάβολο. Καταργεί το διάβολο. Ο διάβολος ενοχλείται όταν ακούγεται ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο δυνατοί από αυτόν. Πότε όμως? Όταν αξιοποιήσουμε τη δωρεά του Θεού που μας δόθηκε τα Χριστούγεννα. Συνεχίζω λοιπόν. Τη δύναμη που απέκτησε ο άνθρωπος μετά τη σάρκωση του Θεού και την ικανότητά του να είναι πιο δυνατός και από το θάνατο και από το διάβολο, την βλέπετε ακόμα και τώρα. Και συνεχίζουν όχι μόνο να ορίονται περισσότερο με το σκάσερε, αλλά ένα από αυτά τα πρόσωπα, το δαιμόνιο που το κατήχε, μου λέει «θα σε ρίξω ρε». Και δεν ξέρω αν έχετε δει άνθρωπο να προχωράει στο δάπεδο όπως το φίδι ελίσσεται. Βέβαια καθοδόν προς την πορεία του
ήταν ο πατήρ Ιάκωβος, που μόλις τον πλησιάζει με τον μπαστούνάκι που κρατούσε, τον σταυρώνει και έμεινε εκεί. Ακριβώς λοιπόν. Αυτή η αλήθεια, αυτή η εξουσία που μας δόθηκε, να είμαστε εμείς πιο ισχυροί και από το θάνατο και από το διάβολο, μας δόθηκε τα Χριστούγεννα. Τι είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται και ίσως είναι το σημαντικό που πρέπει να δούμε? Ποια η δική μας θέση απέναντι στα Χριστούγεννα? Πέρυσι, μάλλον φέτος, στην αρχή του χρόνου, αφού πέρασαν οι γιορτές, με κάλεσαν σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό εκεί στη Χαλκίδα να κάνουμε μια εκπομπή. Μου έλεγε λοιπόν η δημοσιογράφος ότι, ξέρετε πάτερ, χτες το απόγευμα ήμουνα με μια παρέα από φίλες μου, είχαμε μια θλίψη μέσα μας γιατί οι γιορτές πέρασαν και δεν τις καταλάβαμε. Και αισθανόμαστε τώρα πιο άδειοι και υλικά, γιατί πολλά ξοδέψαμε, και πνευματικά, γιατί τίποτα δεν καταλάβαμε. Και της είπα, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί απλά δεν γιορτάσατε. Ή να το πω λέω κάπως αλλιώς, γιορτάσατε τα Χριστούγεννα, αλλά χωρίς τον Χριστό. Και της έφερα μάλιστα ένα παράδειγμα. Λέω, κάποιοι άνθρωποι θέλουν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Ψάχνουν λοιπόν την παραμονή το βράδυ να δούνε σε ποιο ρεβελιόν θα πάνε. Αλλά είναι τρελό πράγμα τελικά να σκέπτεσαι ότι θα γιορτάσεις τα Χριστούγεννα σε ένα κέντρο. Είναι τρελό πράγμα να σκέπτεσαι ότι θα γιορτάσεις τα Χριστούγεννα τρώγοντας την παραμονή. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα Χριστούγεννα? Καμία απολύτως σχέση. Τα Χριστούγεννα γεννάται ο Χριστός. Αν τον θέλεις, θα πας εκεί που είναι. Θα κάνεις αυτό που είπανε μεταξύ τους οι ποιμένες. Διέλθομεν δι εως Βηθλεέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός ο ελάλησεν ημίν ο άγγελος. Ας πάμε μέχρι τη Βηθλεέμ για να ακούσουμε αυτό το μήνυμα που μας έφερε ο άγγελος. Και ποια είναι η Βηθλεέμ σήμερα? Η Εκκλησία. Και ποιος είναι ο άγγελος σήμερα, η φωνή της καμπάνας, που μέσα στη νύχτα μας λέει «Ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ». Και τι άλλο σημαίνουν τα Χριστούγεννα στην πράξη? Την πρόσληψη του δικού μας προσώπου πλέον από το Χριστό. Το δικό μας μπόλιασμα στο σώμα της θεανθρώπινης ζωής. Αυτά Χριστούγεννα είναι διαρκώς παρόντα μέσα στην Εκκλησία. Πώς είναι παρόντα? Πρώτα-πρώτα, η Θεία Λειτουργία είναι τα διαρκή Χριστούγεννα της Εκκλησίας. Τι γίνεται στη Λειτουργία? Ο Θεός ξαναέρχεται με τον ίδιο τρόπο, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και προσλαμβάνει τη δική μας ανθρώπινη φύση μέσα από τα είδη του άρτου και του ίνου, του ψωμιού και του κρασιού που προσφέρουμε σαν σύμβολα της δικής μας της ζωής. Και έρχεται ο Θεός και προσλαμβάνει τη ζωή μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και κάνει το ψωμί και το κρασί, τη δική μας τη ζωή, σώμα και αίμα Χριστού. Και μας καλεί να γίνουμε μέτοχοι αυτής της Θείας Ζωής στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και αφού τον αποκτήσουμε δι' αυτού του τρόπου και τον έχουμε κατοικούντα εν την καρδία ημών και μένοντα, να φανερώνουμε στη συνέχεια τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή ημών. Μέσα στην καθημερινότητά μας να φανερώνουμε αυτό που ήδη έχουμε μέσα μας. Και γι' αυτό η ακολουθία της προσκομιδής τελειώνει με τα λόγια αυτά. Κάθε φορά που γίνεται λειτουργία, Κυριακές οι καθημερινές, ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακληθείς δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.
Ποιας γιορτής απόλυση είναι αυτή, των Χριστουγέννων. Και πότε τη λέμε, σε κάθε Θεία Λειτουργία στην προσκομιδή. Άρα λοιπόν, η Θεία Λειτουργία είναι τα διαρκή Χριστούγεννα. Γι' αυτό λέμε, όχι χθες ή τότε ο Χριστός γεννήθηκε εκ της Παρθένου, αλλά λέμε σήμερον ο Χριστός γεννάται εκ Παρθένου. Γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει το χθες, το σήμερα και το αύριο, αλλά το διαρκές παρόν της παρουσίας του Χριστού. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να γίνεται θείας φύσεως κοινωνός. Και ακριβώς γι' αυτό και βαπτιζόμαστε. Το βάπτισμα είναι τα δικά μας πρώτα Χριστούγεννα. Είναι το μπόλιασμά μας. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε. Στο σώμα του Χριστού. Στο σώμα αυτής της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Και αφού μπολιαστούμε στο σώμα με το βάπτισμα, τρεφόμεθα μετά με τους χυμούς του σώματος, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα να το πω σε εσάς τώρα, αλλά επειδή καμιά φορά ακούτε πολλά και διάφορα, κάποτε μια παρέα παιδιών με παρεκάλεσε να συνομιλήσω με κάποιον ιερέα που ακολουθούσε το παλαιό ημερολόγιο. Ποιο είναι από τα δύο το σωστό? Του έθεσα λοιπόν ένα πολύ απλό ερώτημα. Του είπε, πάτερ, εγώ πηγαίνω με το νέο ημερολόγιο. Όταν όμως πάω στο Άγιον Όρος, τότε εκεί πάνε με το παλαιό. Και εμένα με δέχονται και λειτουργώ, και εκείνοι όταν έρχονται εδώ λειτουργούν μαζί μας. Άρα λοιπόν η Εκκλησία είναι μία και δεν είναι το ημερολόγιο που καθορίζει την Εκκλησία, ποια είναι η αληθινή Εκκλησία. Μου είπε λοιπόν, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αν κάνετε εδώ Χριστούγεννα και μετά πάτε στο Άγιον Όρος θα ξανακάνετε? Λέω, και βέβαια. Αυτό μου λέει απαγορεύεται. Λέω, από πού? Από τους κανόνες, μου λέει. Λέω, με συγχωρείτε, αλλά τι απαγορεύεται? Να γιορτάζω δύο φορές το χρόνο τα Χριστούγεννα? Μου λέει, ναι. Εσείς, πάτερ, λέω, πόσες φορές το χρόνο τα γιορτάζετε? Με κοίταξε. Λέω, όταν λειτουργείτε δεν κάνετε προσκομιδή? Ναι, μου λέει. Πέστε μου πώς τελειώνει η προσκομιδή που κάνετε. Ποια είναι τα λόγια με τα οποία τελειώνετε? Δεν μίλησε γιατί κατάλαβε. Δεν λέτε ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακληθείς? Ποιας γιορτής απόλυση είναι αυτά τα λόγια? Δεν είναι των Χριστουγέννων? Άρα λέω, πάτερ μου, Χριστούγεννα κάνετε κάθε φορά που λειτουργείτε και όχι μια φορά το χρόνο. Από αυτό και μόνο μπορείτε να καταλάβετε που βρίσκεται η αλήθεια και που η πλάνη. Δεν είναι ο χρόνος που ορίζει την αλήθεια της Εκκλησίας. Άλλα είναι τα κριτήρια που καθορίζουν πότε μια Εκκλησία είναι αληθινή Εκκλησία και πότε είναι ανύπαρκτη σαν Εκκλησία ή οποιαδήποτε ομάδα, έστω και ευσεβών ανθρώπων. Αυτό όμως σαν παρένθεση. Και για να κλείσουμε τα όσα είπαμε. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό που αντιμετώπισε ο πρώτος άνθρωπος. Ποιος από εσάς που είναι εδώ, από εμάς, από αυτούς που είναι απ' έξω, ποιος δεν θέλει να ευτυχήσει στη ζωή του? Ποιος δεν θέλει να επιτύχει? Για να το πω κάπως αλλιώς, ποιος δεν θέλει να ζήσει? Όλοι μας θέλουμε να επιτύχουμε, να ζήσουμε, να ευτυχήσουμε, με μία λέξη να θεωθούμε. Γιατί αυτή είναι η πραγματική ευτυχία στον άνθρωπο. Και το ερώτημα για τον πρώτο άνθρωπο, το ερώτημα για τον κάθε άνθρωπο, άρα και για μας, είναι ένα. Πώς θα κατορθώσουμε τη ζωή μας? Είναι το ίδιο δίλημα. Μαζί με το Θεό και μέσα από το Θεό ή χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Ο πρώτος άνθρωπος δοκίμασε να ζήσει και να θεωθεί χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Και αντί να θεωθεί, έπεσε. Και συμπαρέσυρε όλο το γένος των ανθρώπων. Ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, έρχεται και με την υπακοή του στο θέλημα του Πατέρα προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, την πολλιάζει με το θεϊκό πόλι
θα την περάσει μέσα από το σταυρό στο θάνατο, που είναι το πιο παράλογο για τον άνθρωπο, και θα νικήσει το θάνατο και θα αναστηθεί και θα αναλυφθεί και θα καθίσει στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Ποιος? Ο Χριστός. Δηλαδή, ο Θεός και ο άνθρωπος. Το Χριστός Ανέστη σημαίνει ο άνθρωπος Ανέστη. Το Χριστός Ανελήφθη σημαίνει ο άνθρωπος Ανελήφθη. Γι' αυτό και τα τροπάρια της Αναλήψεως λένε «Άγγελοι θαυμάζουσι, ορώντες άνθρωπον υπεράνω αυτών». Ο άνθρωπος πλάστηκε κατώτερος από τους αγγέλους και αφού μετά την πτώση του προσελήφθη η ανθρώπινη φύση από το Χριστό, πλέον στο πρόσωπο του Χριστού ενωμένη και η ανθρώπινη φύση, κάθεται στα δεξιά του Θεού και Πατέρα και οι άγγελοι θαυμάζουνε γιατί βλέπουν τον κατώτερό τους άνθρωπο τώρα να είναι υπεράνω αυτών. Αυτές οι δυνατότητες μας δόθηκαν τα Χριστούγεννα. Το θέμα είναι, θα τις εκμεταλλευτούμε? Το θέμα είναι, θα καταλάβουμε ότι μόνο μέσα από το Θεό και δια του Θεού θα φτάσουμε στην πραγματική μας θέωση? Και κάτι ακόμα τελευταίο. Ο άγγελος μας είπε ότι αυτός που έρχεται είναι ο σωτήρας. Από τι μας σώζει? Το ρήμα «σώζομαι», το ελληνικότατο αυτό ρήμα, σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Τι ζητάμε λοιπόν στη σχέση μας με το Θεό? Τη χαμένη μας ακεραιότητα. Ήταν ο Θεός από την αρχή η βάση της ανθρώπινης ύπαρξης και κάποια στιγμή αρνηθήκαμε το Θεό. Τι κερδίσαμε? Αρνηθήκαμε τον άνθρωπο. Το ίδιο συμβαίνει και στα δικά μας τα χρόνια. Είμαστε στο τέλος ενός αιώνα και ενός πολιτισμού που θεμελιώθηκε. Θεμελιώθηκε στην άρνηση του Θεού. Ήμουν ακόμα μαθητής του Λυκείου όταν οι Απόστολοι εντός εισαγωγικών κάποιων ψεύτικων παραδείσων υποσχόντουσαν καινούριο κόσμο, καινούριο κόσμο δικαιοσύνης και αλήθειας και παράδεισους, αλλά με ένα κοινό γνώρισμα, όχι στο Θεό. Και εκεί θεμελιώθηκε ο πολιτισμός αυτός που τελειώνει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αυτός ο πολιτισμός αρνήθηκε τον άνθρωπο. Στο τέλος αυτού του αιώνα, ο άνθρωπος είναι το πιο ανυπόλυπτο από όλα τα δημιουργήματα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και μπήκε στον κόσμο σαν ένα βρέφος για να δείξει την αξία που έχει ακόμα ένα παιδί. Και εμείς σήμερα πουλάμε τα παιδιά μας στους έμπορους των ναρκωτικών, στους παιδεραστές και σε όλο αυτό το συνάφι τελικά των κακοποιών. Αυτοί όμως εκφράζουν τον πολιτισμό που τελειώνει. Ακριβώς. Αντί να αρνηθούν το Θεό, αρνήθηκαν τον άνθρωπο. Και κάποιοι από αυτούς, πεισμωμένοι γιατί δεν πέτυχαν, ενώ κάποτε αρνιόντουσαν το Θεό στο όνομα της επιστήμης, τώρα αυτή η επιστημονική τους ιδιότητα δεν τους εμποδίζει να γίνονται αποκρυφιστές και σατανιστές και οπαδοί των ποικίλων παραθρησκευτικών ομάδων. Για να φτάσουν στην ολοκληρωτική γελιοποίηση του ανθρώπου. Γιατί τελικά είναι γελιοποίηση του ανθρώπου να αρνείται τάχα το Θεό στο όνομα της λογικής και της επιστήμης, τον προσωπικό Θεό, το Θεό που μπήκε στην ιστορία, το Θεό που πέρασε ευεργετών και ιόμενος πάντας, το Θεό που κι αν τον αρνηθεί θα φωνάξουν οι πέτρες, δίπλα σας είναι οι Άγιοι τόποι, να θεωρείς παράλογο να πιστεύεις αυτό το Θεό και να θεωρείς τώρα λογικό το να λατρεύεις απόκριφες δυνάμεις. Αλλά έτσι κάνει ο διάβολος στο τέλος. Γελιοποιεί τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αφού σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, θα πρέπει να σας πω ότι τα Χριστούγεννα τότε μόνον έχουν αξία για μας, τότε έχουν αξία για τον άνθρωπο, όταν γίνουν η αφορμή, ο σαρκωθής Θεός, να μπει στο χρόνο της προσωπικής μας ζωής. Όταν
μπει μέσα στο χρόνο της ζωής μας και την κόψει στη μέση, στην προ και τη μετά Χριστόν. Γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τη χρονολογία τη γνωστή, αλλά τη χρονολογία της δικής μας πορείας και ζωής. Και αυτός είναι ο ουσιαστικότερος τρόπος να εορτάσουμε. Όχι μια στιγμή, όχι μια μέρα, γιατί όποιος έτσι επιχειρεί δεν γιορτάζει ποτέ και τίποτα. Γι' αυτόν περνάνε οι γιορτές και έχει μέσα του θλίψη και πίκρα. Γιατί? Να, γιατί αυτή η λέξη γιορτή, τη νιώθεις ότι έχει μέσα της χαρά και βλέπεις να περνάνε οι μέρες της γιορτής και εσύ να είσαι άδειος, να είσαι ιδιότροπος, να είσαι στριμμένος, να είσαι ανάποδος, να μην μπορείς να χαμογελάσεις σε κανέναν. Ναι. Πού είναι η γιορτή λοιπόν, πού είναι η χαρά? Γιατί ο άνθρωπος δεν τα αισθάνεται αυτά? Γιατί γιορτάζει τα Χριστούγεννα αλλά χωρίς τον Χριστό. Γιατί αφήνει το χρόνο της ζωής του να κυλάει στην κακομοιριά και στο θάνατο και όχι στη χαρά και στη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Με αυτή λοιπόν την προοπτική ας ευχηθούμε να κατανοήσουμε πρώτον τη μεγάλη δωρεά του Θεού σε μας, να σαρκωθεί από αγάπη για τη δική μας τη σωτηρία και εμείς στη συνέχεια στο ναι του Θεού, στην κίνηση του Θεού να συγκινηθούμε και να κάνουμε πράξη, να δώσουμε το χέρι σε εκείνον ο οποίος, όπως ακούσατε, διημάς ο υψηλός Θεός εφάνει επί γης ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε, θέλοντας να μας τραβήξει προς τα άνω, προς τη Βασιλεία Του. Να είστε καλά.